Αυτή είναι η 8χρονη Αλεξία, το μικρό κορίτσι που χτυπήθηκε από αδέσποτη σφαίρα ανήμερα το Πάσχα στις Θεσπιές και από τότε δίνει μεγάλη μάχη για να κρατηθεί στη ζωή. Και αυτή είναι η μητέρα της, ο φύλακας άγγελός της, ο άνθρωπος που μένει μέρα νύχτα στο προσκέφαλό της και με τη φροντίδα και τις προσευχές της προσπαθεί να της δώσει τη δύναμη που χρειάζεται για να παλέψει. 2,5 μήνες μετά, η Νικολέτα μας ανοίγει την καρδιά της και μας μιλά για πρώτη φορά για όλες αυτές τις ατέλειωτες ώρες της αγωνίας, της προσμονής, της απογοήτευσης και της ελπίδας που εναλλάσσονται με ρυθμό βασανιστικό. Για τα άλλα παιδιά της που αναγκάζονται να στηριχθούν την αγκαλιά της για να μπορεί εκείνη να βρίσκεται αδιάκοπα στο πλευρό της 8χρονης κορούλας της. Είχα ένα παιδί κανονικό. Τέλειο. Όχι κανονικό, τέλειο. Και ξαφνικά έχω ένα παιδί στο κρεβάτι που να μην μπορεί να μιλάει, να μην τίποτα. Φυτό. Εντάξει. Ήταν όλα τέλεια στην αρχή. Στη ζωή της δεν είχε κανένα πρόβλημα, υγείας ή κάτι, οτιδήποτε. Ξαφνικά αυτό. Είμαστε συνάβλοι όλοι. Εμείς με παρέα και τα παιδιά παίζαν μαζί με άλλο ένα ξαντεφάκι τους. Καθόντουσαν κάτω και βλέπανε τάμπλετ. Εγώ μόλις πήγαινε ερχόμουν συνέχεια γιατί ζητάγανε πράγματα τα μικρά. Τελευταία φορά μου ζήτησα νερό. Τους πήγα νερό. Με το που γυρίζω ξανά στη καρέκλα στη παρέα μας, ακούω τη μεγάλη μου κόρη να φωνάζει. Να κλαίει. Μαμά, τρελάθηκε. Μαμά. Όταν γύριζω από την καρέκλα, κοιτάω προς τα εκεί, βλέπω τη μικρή να κάνει αυτό. Να πέσει. Την πήρα εγώ αγκαλιά. Και εγώ δεν ξέρω πώς τη σήκωσα. Ο σύζυγός μου γύρισε το αυτοκίνητο και φύγαμε κατευθείαν για νοσοκομείο. Εκείνο το χρονικό διάστημα ακούγονταν πυροβολισμοί. Ναι. Αλλά εντάξει, πού να δω. Δεν νομίζαμε ότι είχαν τέτοια. Απ' την άλλη λέγανε ρίχνει δυναμητάκια, απ' την άλλη όπλο. Δεν το ξέραμε ότι. Και δεν μπορούσαμε να φανταστούμε ότι από τόσο μακριά. Αλλά και όμως. Στα παιδιά, πώς αντιδράσανε βλέποντας την κρίση? Η μεγάλη μου κόρη έπεσε κάτω, δηλαδή χτύπαγε το κεφάλι της. Μάμα, εγώ εκείνη την ώρα εντάξει, δεν πρόσεξα τίποτα άλλο. Που, τα άλλα παιδιά τίποτα. Την πήραν αγκαλιά και απλώς έτρεξα. Αυτή ήταν η πρώτη σας κίνηση. Να πάρετε το παιδί αγκαλιά και να το βάλετε μέσα στο κίνητο, έτσι. Και να ξέρω ότι ζει, δεν ήξερα καν. Γιατί είχε μείνει κάπως ανέστη. Εντάξει, πέρα από ότι έβγαζε κάποιους ήχους. Τίποτα άλλο. Ο γιατρός μας είπε ότι είναι πολύ, πολύ επικίνδυνη η εγχείρηση, ότι μπορεί και να μην βγει ζωντανό ή ότι μπορεί να μην επιζήσει μετά από 24 ώρες. Εντάξει, τι άλλο δεν μπορούσα να κάνω. Να κάνω προσευχή ότι όλα καλά θα πάνε. Εντάξει, με σκότωνε το ότι δεν ξέρω αν θα βγει ζωντανό ή όχι. Εντάξει, προσευχόμουν να γίνει το θαύμα και να ζήσει. Μας είπαν ότι δεν υπάρχει 24 ώρα. Τι σας είπα. Δηλαδή στην αρχή ότι είναι γενικώς δύσκολη η κατάστασή της. Δεν υπάρχει να περάσουν 24 ώρα και ξεφύγαμε το κίνδυνο. Εντάξει, είναι πολύ σοβαρά. Από πού αντλείτε δύναμη για να μπορείτε να διαχειριστείτε όλη αυτή την κατάσταση? Πονάω, πονούσα, δεν σταματάω. Σκεφτόμουν συνέχεια, προσευχόμουν. Καθόμουν εκεί δίπλα στην εντατική. Εκεί στο σαλονάκι και κάθε μέρα προσευχόμουν ότι θα περάσει, θα περάσει, θα βγούμε από εδώ. Είναι δυνατή. Πίστευα και στην Αλεξία και στο Θεό ότι θα τα καταφέρουμε να βγούμε από την εντατική. Ενώ όσο ήμασταν εκεί μέσα δεν μας δίνανε ούτε μία, δεν είχαμε ελπίδα ότι πάτε καλά, ούτε μία. Και πίσω τα άλλα δύο παιδιά σας. Με ποιον ήταν τα άλλα δύο παιδιά σας? Με τη γιαγιά, με το θείο τους. Εντάξει, και φίλοι, πολλοί φίλοι που δικοί μου που τους προσέχουν. Υπήρξε στιγμή που φοβηθήκατε? Εννοείται, εντάξει. Πιστεύουμε ότι, πάντα πιστεύουμε, αλλά μερικές φορές λιώναμε, εντάξει. Έλεγα γιατί. Οποιοςδήποτε θα το έλεγε αυτό, έτσι. Γιατί να συμβεί. Αλλά μετά έλεγα ότι ίσως, εντάξει, αφού συνέβη, εντάξει, θα τη βοηθήσω, θα να περάσω, θα γίνει καλά. Mm-hmm. Εντάξει, μερικές φορές λύγιζα, εννοείται.
Αλλά μετά ξανά έδινα δύναμη μόνη μου στον εαυτό μου ότι εντάξει, θα περάσει. Θα γίνει καλά. Ο σύζυγος τι έλεγε? Μαζί ήμασταν. Ευτυχώς ήταν δίπλα μου και ήμασταν. Ο ένας έδινε δύναμη στον άλλον. Ο απλός κόσμος δεν έφευγα. Γεμάτο πάντα, κάθε μέρα πάνω. Ερχόντουσαν από παντού, από όλη την Ελλάδα. Και μας λέγανε ότι κάντε κουράγιο, υπομονή, θα γίνει καλά, θα γίνει καλά. Εντάξει. Εννοείται ότι έπαιρνα δύναμη και από τον κόσμο, έτσι. Ο καθένας μας έφερνε εικονίτσες, δωράκια για την Αλεξία, ότι ο καθένας το άγιο του. Ότι μας λέγανε, εγώ θα την τάξω στα άγιο ή αυτά. Κάντε κουράγιο, θα γίνει καλά, θα φύγετε από εδώ. Εσύ σε ποιον Άγιο έτσι έχετε κάνει τάμα? Είναι στο Άγιο, στο Πανορμίτη, στη Μυτιλίνη, στο Ταξιάρχη. Ναι, στον Άγιο Ταξιάρχη, ναι, στο Πανορμίτη, ναι. Έτσι. Πώς ήταν η Αλεξία πριν? Αξελάτρεπτη, ένα τέλειο παιδί, ζωηρό, με χαμόγελο. Δεν σταματούσε να γελάει ποτέ και για κανένα λόγο. Ακόμα και με πυρετό να είχε, που μερικές φορές είχε κάνει ένα, ήταν μικρή με 39 και την πήγαμε στο νοσοκομείο. Έτρωγε πιο πολύ και από πριν και μας λέει ο γιατρός, πάρτε την γρήγορα, έντος θα κολλήσει κάτι άλλο. Το παιδί είναι υγιέστατο, πια θα έχει πυρετό. Δεν είχε, ήταν πολύ δυνατό, πολύ δυνατή. Στο σχολείο, πώς ήταν σαν μαθήτρια, τι θυμάστε? Πολύ καλή. Άριστη. Πολύ καλή. Και αγαπημένη με όλα τα παιδάκια. Πολλές φορές μαλώνανε για την Αλεξία. Ποιος να την έχει φίλη, ξέρω εγώ, με παίρνανε καμιά φορά μια μαμά. Πες την Αλεξία να κάνει και τη. Να είναι με όλες. Και πάντα της έλεγα, Αλεξία, θα είσαι με όλα τα παιδάκια. Και εκείνη το λέει, μαμά, δεν θέλω να στεναχωρήσω καμία φίλη μου. Θα είμαι με όλες. Εντάξει, είχε κάποιες αγαπημένες, αλλά θα ήταν παρέα με όλα τα παιδάκια. Δεν σε χώριζε μία από την άλλη. Τα αγαπούσε όλα τα παιδάκια, τα αγαπημένα. Σας έλεγε, εντάξει, ακόμα ήταν βέβαια μικρούλα, με τι ήθελε να ασχοληθεί όταν θα μεγάλωνε? Ναι, από πολύ μικρή. Θέλει μαμά να γίνω γιατρός. Ενώ πολλές φορές τα παιδιά αλλάζουν γνώμη, εκείνη όχι όμως, επέμενε μέχρι συνέχεια, για πολλά χρόνια, από το 4 της. Συνέχεια έλεγε γιατρός, κάποια στιγμή λέω τι γιατρός θέλεις να γίνεις. Μου είχε πει οφθαλμή γιατρός, αλλά μετά οτιδήποτε γιατρός, μαμά, αρκεί να είμαι γιατρός, έλεγε. Είχαν δοκιμάσει να πάρει μανάσες μόνη της, μετά από 15 μέρες. Κατάφερε 3 με 4 μέρες να αναπνέει μόνη της με δυσκολία, την οποία μετά την 4η μέρα χειροτέρεψε πολύ και ξαναδιαθολυνώθηκε πάλι. Οπότε την ώρα, εντάξει, εκεί που έλεγα θα αναπνέει, θα τα καταφέρουμε, πληγήσαμε ξανά τα ίδια, στο μηδέν που λένε. Της μίλαγα συνέχεια και εγώ εκείνη την ώρα, θυμάμαι, και έκλαιγα. Της έλεγα, Αλεξία, αν με ακούς, σφίξε μου το χέρι ή άνοιξε μου, σφίξε μου τα ματάκια. Για αρκετή ώρα το έλεγα, το ξανάλεγα και μετά κάποια στιγμή όντως μου σφίξε το χέρι. Έκλαιγα από τη χαρά μου, πήρα τηλέφωνο τα αδέρφια της, ότι μην ανησυχείτε, εντάξει. Η Αλεξία μου σφίξε το χεράκι, ξέρω εγώ, τους έλεγα, εντάξει, εκείνοι δεν το καταλαβαίναν ακριβώς. Ή μάλλον μου λέγανε, αφού σου σφίγγει το χέρι σημαίνει ότι είναι καλά, τελείως. Εντάξει, εγώ δεν μπορούσα να τους πω ακριβώς το τι συνέβη, αλλά ήμουν χαρούμενη το ότι μετά από τόσο καιρό μου σφίξε το χέρι. Πώς είναι σήμερα η μικρή Αλεξία, η μικρή σας κόρη? Δεν έχει αλλάξει κάτι με το πριν. Δηλαδή, εντάξει, το ότι είμαστε στο ντομάτιο, τα ματάκια, τα πονταράκια, αυτά όπως ήταν. Δεν έχει δείξει κάτι άλλο ότι βλέπει κανονικά ή ότι. Εντάξει, εμείς νομίζουμε ότι μας ακούει όταν της μιλάμε. Έχει επαφή με το περιβάλλον? Όχι. Όχι. Εφόσον δεν βλέπει, δεν βλέπει, δεν μιλάει, δεν κάνει κάτι ήχους, κάτι αυτό, όχι, μας λένε οι γιατροί ακόμα. Όχι ακόμα. Οι γιατροί, τι σας λένε σήμερα για την κατάστασή της?
να περιμένουμε να συνείσει μόνη της. Εντάξει, βάζουν κάποια φάρμακα, κάτι αυτά, αλλά πρέπει να ξυπνάει μόνη της, να μας δείξει ότι. Να ξυπνάει από την. Ότι σας καταλαβαίνει, ότι σας αντιλαμβάνεται αυτό. Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Πιστεύω ότι η Αλεξία, ο Θεός θα την βοηθήσει να γίνει καλά, διότι και αυτοί που δεν πιστεύουν, θα γίνει το θαύμα και ίσως έτσι θα πιστέψουν μέσα από αυτό. Mm-hmm. Ότι δεν είναι αυτό λίγο που περνάει. Οπότε ο Θεός θα την κάνει καλά για να πιστέψουν και αυτοί που δεν πιστεύανε στο Θεό.